ένας δροσιρός χείρισα αέρας δροσιρός κι αγαλήνος ονότος. Κυρία Ιδονίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δεχτήκατε στο σπιτικό σας σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες και σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για την ανθρωπότητα γενικότερα. Όμως είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτή την τιμή που μας κάνατε σήμερα. Δικιά μου είναι η τιμή και η χαρά, παρότι είναι άσχημη εποχή, αλλά επειδή ξέρω το μεράκι σου, ξέρω τον πόθο σου, γιατί την συνέντευξη που από καιρό πόσο την έχουμε... Πόσο καιρό τη συζητάμε. Τη συζητάμε. Και χαίρομαι κι εγώ, όσο κι εσύ. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ. Θέλω να ξεκινήσουμε από μια ιδιαίτερη περίοδο της ζωής σας. Μια περίοδο που σίγουρα έχει γράψει μέσα σας ιστορία, διότι όλες σας οι μνήμες, οι αγάπες, οι πόθοι, μάλλον ξεκίνησαν από εκεί. Ναι, βέβαια. Και είναι η εποχή που ήσασταν στη Θράκη, τότε που γεννηθήκατε, το 1928, ένα παιδί του πολέμου. 23 Σεπτεμβρίου. 23 Σεπτεμβρίου του 1928. Πώς ήταν τα πρώτα χρόνια αυτά, τι θυμάστε από την περίοδο εκείνη των παιδικών σας χρόνων? Πολύ δύσκολα χρόνια, Μαρία. Διότι αρκεί να σου πω ότι εγώ από το 28 μέχρι και το 50-49 συγκεκριμένα έκατσα στη Θράκη και μέσα στην την περίοδο αυτή, όπως ξέρεις, περάσαμε δικτατορίες, περάσαμε κατοχές, περάσαμε εμφυλίους, στερήσεις πολλές, ενδύψεις πολλές. Εμείς σαν παιδιά δεν είχαμε ούτε παιχνίδια, ούτε ψωμί δεν είχαμε να φάμε. Λοιπόν, πολύ δύσκολα, αλλά περάσανε ευτυχώς και λέμε, εύχομαι εγώ, να μην τα ζήσουν άλλα παιδιά. Θυμάστε καθόλου έτσι από την παιδική σας ηλικία κάποιον πόθο που είχατε, κάτι που ζηλεύατε από τα άλλα παιδιά, κάτι που ποθούσατε να το έχετε και δεν το είχατε, γιατί πριν από λίγο μου είπατε ότι περάσατε πείνα, περάσατε κακουχίες, ελλείψεις. Εμένα το μεράκι μου ήταν οπωσδήποτε, όπως μετά εξελίχθηκε, ήταν το τραγούδι και η μουσική γενικά. Από νωρίς νωρίς. Βυζαντινή και δημοτική. Ο πατέρας μου ήταν ιερέας και άκουγα από την μεριά εγώ ύμνους εκκλησιαστικούς, η μάνα μου μερακλού καλήφωνη με τα τραγούδια, είτε φούρνιζε, είτε έπλυνε, είτε σκάλιζε, είτε θέριζε, τραγούδαγε. Γλένια γινόταν όταν γιόρταζε το χωριό, Πάσχα, Χριστούγεννα. Να πούμε ότι είστε από το Δημότυχο συγκεκριμένα. Εγώ γεννήθηκα σε ένα χωριό που είναι απέχει από το Δημότυχο 7-8 χιλιόμετρα. Α, ναι, ενώ από την Καρωτή. Καρωτή, ναι. Καρωτή, Καρωτή Δημοτύχου. Ναι, ναι, ναι. Στο Δημότυχο βέβαια περνάσαμε, επειδή είμαστε πολύ κοντά και πηγαίναμε με τα πόδια. Εγώ εκεί έκατσα αρκετό καιρό, διότι εκεί τελείωσα το γυμνάσιο. Το Δημοτικό το τελείωσαμε στο χωριό. Εκείνη την περίοδο, κύριε Χρόνη, που μεγαλώνατε εκεί στην Καρωτή και περιτριγυρίζατε και τα γύρω χωριά με τα παιδιά, ζήσατε πανηγύρια παρόλο τη φτώχεια και τις δυσκολίες, έτσι είναι. Ναι. Πανηγύρια είπαμε κάθε χωριό. Mm-hmm. Μια φορά το χρόνο γιόρτασε τη γιορτή της Εκκλησίας, του Γεωργίου, του Αγίου Δημητρίου. Για εσάς ήταν μεγάλες στιγμές αυτά τα γλέντια, αυτά τα πανηγύρια? Ήταν μεγάλες για εσάς προσωπικά, που ξέρω ότι σας άρεσε η μουσική. Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Εγώ ειδικά, ας πούμε, επειδή είχα το μεράκι, δεν άφηνα πανηγύρι στο γλέντι χορό.
και μια ιστορία τη λέω πάντα στη συνέντευξη μου. Επειδή το χωριό, στο χωριό δεν έβρισκες όργανα εκτός από γκάιντα και φωγέρα και κανανταούνι. Λοιπόν, είχε έρθει στο χωριό για πρώτη φορά, όχι είχα δει, θα ήμουν 6-7 χρονών, ένα βιολί και ένα ούτι. Ο ουτιέρης τραγουδούσε ωραία και είχε ωραία φωνή. Μόλις εγώ, πρώτη φορά άκουγα βιολί και άλλο όργανο εκτός από γκάιντα. Και σας γοήτευσε. Με γοήτευσε. Νόμιζα ότι ακούω θεϊκή μουσική. Λοιπόν, από τη, μετά την εκκλησία που άρχισε το λένε στα καφενεία εκεί, μαζεύτηκε ο κόσμος, εγώ θρονιάστηκα λοιπόν απέναντί τους, ούτε να φάω ήθελα, ούτε τίποτα άλλο ήθελα, ήθελα να ακούω συνέχεια. Το μεράκι βέβαια. Οπότε κάπως έτσι άρχισε να σας κερδίζει η παραδοσιακή μουσική, τα ακούσματα, όπως μου είπατε από πολύ νωρίς. Τα ακούσματα, κοίταξε, εμένα με κέρδισαν, ας πούμε, από τότε που γεννήθηκα. Διότι όπως σας είπα στο σπίτι. Λόγω του πατέρα και της μητέρας. Δεν ακούω τίποτα άλλο. Φαίνεται ότι βοηθούσε και λίγο το λαϊκό. Η μάνα μου ήταν καλή φωνή. Και εγώ της έλεγα, ας πούμε, μάνα, πότε θα μπορέσω κι εγώ να λέω αυτά τα τραγούδια που λες. Και τι σας έλεγε η μάνα σας. θα τα πεις παιδί μου, θα τα πεις. Θα τα πεις κι εσύ. Και όταν μεγάλωσα, ας πούμε, και άκουγε τραγούδια από εδώ, από την τηλεόραση, από τους δίσκους και αυτά, λέει, και εγώ τα λέω, αλλά ο Πουλυχρόνης τα λέει καλύτερα. Με γελάσανε τα πουλιά της άνοιξης τα ειδόνια με. Γελάσανε τα πουλιά της άνοιξης τα ειδόνια. Εγώ, εντάξει, είχα σπουδάσει και τη βυζαντινή μουσική και με βοηθούσε πολύ, πάρα πολύ. Στην τεχνική. Τα τραγούδια μας σε εμάς, επειδή είμαστε κοντά με την πόλη, με την Ανατολική Θράκη, έχουν βυζαντινό χρώμα. Ανατολικό, λίγο ανατολικό. Της Δυτικής Θράκης. Ήσασταν επηρεασμένος. Ήμουν επηρεασμένος. Και από τα χρώματα αυτά, σίγουρα. Η Θράκη, η μουσική της Θράκης είναι σε τρία κομμάτια. Τρεις διαφορετικές μουσικές θα ακούσεις στη Θράκη. Η Δυτική Θράκη, που την έχουν οι Τούρκοι τώρα, είναι επηρεασμένη από το Βυζάντιο, από την εκκλησιαστική μουσική. Πολύ. Η Βόρεια Θράκη, η Ανατολική Ρωμιλία, είναι επηρεασμένη από τα Βαλκάνια, βαλκανική μουσική. Λοιπόν, λέμε εμείς ότι είμαστε αρχαιότερος λαός από τους Βαλκάνιους και λέμε ότι μπορεί και αυτοί να επηρεάστηκαν από τη, από τη δική μας. Λοιπόν, και υπάρχει και η Δυτική Θράκη, η οποία είναι ένα κλάμα αυτών των δύο μουσικών. Κύριε Χρόνη, θυμάστε μετά από όλα αυτά τα χρόνια που έτσι έχουν περάσει, ένα τραγούδι που να σας άρεσε να το ακούτε από τα χείλη της μάνας σας, θυμάστε ποιο ήταν? Πολλά. Πολλά τραγούδια, πάρα πολλά. Και επειδή είμαι εγώ μετά από τις σπουδές μου και μετά από τις συνεργασίες που είχα εδώ με σπουδαίους μουσικούς, να φανταστείς όταν έρθει εδώ, η πρώτη ορχήστρα με την οποία συνεργάστηκα ήταν της Ρόζας Σκενάζη. Ναι. Σας επηρέασε και η συνεργασία σας μαζί. Οπωσδήποτε, ναι. Η μουσική αυτή είναι, ειδικά της Ανατολικής Θράκης, επειδή με βοήθησε και η Βυζαντινή μουσική, μπορώ να πω, έριξα λίγο βάρος περισσότερο. Εκεί. Εκεί.
Οπότε εσείς ουσιαστικά παίρνοντας έτσι στα μπαγκάζια σας, να πούμε, τις μνήμες, τα βιώματα, τα ακούσματα, τα τραγούδια που ψιθυρίστηκαν από τη μάνα, από τους γείτονες, τα πανηγύρια, όλες αυτές τις εικόνες που είχατε, παίρνοντάς τις όλες αυτές τις εμπειρίες μαζί σας, ήρθατε στην Αθήνα κάποια στιγμή. Ναι. Ήρθατε το 50 νομίζω, σωστά? Ήρθαμε οικογενειακώς. Α, όλοι μαζί. Όλοι. Η εσωτερική μετανάστευση. Ο κόσμος έφευγε από εκεί, μετά από όλα αυτά που είχαμε, κατοχές και εμφύλιους και αυτά, ο κόσμος ήθελε να φύγει. Οπότε ήρθατε στην Αθήνα για μια καλύτερη ζωή, όπως κάνανε οι περισσότεροι. Το αστείο είναι το εξής, ότι στα χωριά τα δικά μας, δεν ξέρω και στα δικά σας αν συνέβαινε τέτοιο πράγμα, αλλά οι άνθρωποι των πόλεων και το δημοτικό, το μια πόλη τότε των 5-6 χιλιάδων κατοίκων, ναι, μου λέγανε η καθηγητή μου, όταν έχουμε καμιά εθνική γιορτή, έχω μάθει, μου λέει ο φιλόλογος μας, Παπαχριστόπουλος. Λοιπόν, έχω ακούσει, λέει, ότι τραγουδάς τοπικά τραγούδια. Όταν κάναμε 28 Οκτωβρίου ή 25 Μαρτίου, θα μας πεις ένα-δύο τραγούδια από τις... Την πρώτη φορά, το πω έτσι, μεράκι, λέω, να δώσουμε κι εμείς κάποια παρουσία της παράδοσης μας. Με πήραν στο ψηλό τα παιδιά των πόλεων, εκεί, οι ντόπιοι, αυτά οι χωριάτικα και τα... Σας αποπήραν δηλαδή. Ναι. Αυτό ήταν για μένα τσεκουριά. Χτύπημα. Βέβαια. Όταν μετά το 49 ετοιμαζόμαστε να έρθουμε στην Αθήνα, έλεγα μέσα μου, σκέψου να δεις, σε μια πόλη εδώ το Δημοτείο, 5.000 κατοίκων, μας φέρνουν, μας κοροϊδεύουν. Πού θα πω εγώ στην πρωτεύουσα? Αθήνα είναι εκεί. Εκεί ούτε το όνομά μας δεν μπορούμε να πούμε. Κι όμως, εδώ, όταν ήρθα εδώ, με περιμέναν με ανοιχτές αγκάλες. Ήδη είχαν μάθει από τους καθηγητάς μου, από τους γνωστούς, λοιπόν, ότι εγώ ασχολούμαι και με τα τραγούδια της παράδοσης. Ήταν ο Πολύδωρος Παχριστοδούλου, ο λαογράφος μας, ο οποίος και την εποχή έκανε μια εκπομπή. Στην ΕΡΤ, στην κρατική τηλεόραση. Ναι, το ΕΕΡ τότε. Η θρακική αντίλαλη. Και ο Παχριστοδούλος ήταν τόσο πολύ μεράκλης, ήταν από τις 40 εκκλησίες της Ανατολικής Θράκης. Λοιπόν, είχε γράψει, είχε συνυπηρετήσει κάπου, γιατί ήταν εκπαιδευτικός και αυτός, είχε συνυπηρετήσει κάποτε με τον φιλόλογο μου αυτόν, και έγραψε ένα γράμμα στον Παπαχριστόπουλο, ο Παπαχριστοδούλου, και του λέει, εγώ κάνω αυτή την εκπομπή, αλλά δεν έχω τραγούδια τοπικά στο Θράκη. Της Θράκης. Της Θράκης έχω μόνο Ανατολική Θράκη. Μερικά τραγούδια τα οποία τα κατέγραψε ο αδερφός μου. Λοιπόν, εγώ τότε ήμουν στο Σιμανόγλιο. Και ας πάνε στο πόδι μια ιστορία με πολύ χαρακτηριστική. Μου έγραψε ένα γράμμα, ήρθε στο Σιμανόγλιο και τι είναι το γράμμα, ότι να περάσετε από τα γραφεία μας, που σας θέλουμε για ένα εθνικό σκοπό. Μόλις άκουσα εθνικό σκοπό, εγώ λέω, καμιά οργάνωση να είναι, από οργανώσεις πια εμείς εκεί είχαμε φλωμώσει. Δεν το δώσα σημασία. Μου ξαναγράφει άλλο γράμμα. Πάλι τα ίδια. Να έρθει από εδώ για ένα εθνικό σκοπό. Και τελικά τέτοιο θα ήρθε ο ίδιος ο άνθρωπος στο Σιμανόγλιο και με βρήκε και μου λέει, γιατί ρε παιδί μου, σου έγραψα δύο γράμματα.
Γιατί δεν απαντάς? Εγώ σε θέλω γι' αυτό και γι' αυτό το σκοπό. Λέω, μόλις ακούσω εγώ έτσι. Δεν είχα καμιά επαφή μέχρι τότε με το ραδιόφωνο και τις... Με ραδιόφωνα, με τηλεοράσεις κλπ. Του λέω, κύριε καθηγητά, όλα αυτά τα τραγούδια τα ξέρω, τα αγαπώ πολύ, αλλά ντρέπομαι να τα πω. Μου έχει μείνει από πάνω το δημότιο μου, μου έχει μείνει η ιστορία. Και μου λέει, μην το ξαναπείς όταν μου λέει, θα σε δίνω, θύμωσε ο Παπαδός. Και από εκεί πέρα άρχισε η συνεργασία, ας είναι εκπομπές. Τρία καράβοι θα Παναγιά, τρία καρά, τρία καράβια φεύγουνε. Μετά από την προσπάθεια αυτή που κάνατε με το ραδιόφωνο, ανοιχτήκατε λίγο περισσότερο στον κόσμο όσον αφορά στη μουσική σας. Παρόλο που πάντα λέτε ότι εσείς λέτε ότι είστε ένας εραστής της τέχνης, χωρίς να σημαίνει ερασιτέχνης, αλλά εραστής της τέχνης. Εραστής. Και δεν είδατε ποτέ αυτό που κάνετε ουσιαστικά βιοποριστικά. Ποτέ. Επίσης ήσασταν και ένας λογιστής στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο. Άρα ακριβώς. Κάνατε τα πάντα από αγάπη, σωστά? Έτσι είναι πραγματικά. Εγώ δεν το έκανα επάγγελμα, γιατί ήδη το έχω πει και άλλες φορές, σαν επάγγελμα δεν μου άρεσε. Ναι. Δεν μου άρεσε γιατί ειδικά το δημοτικό τραγούδι είχε πέσει στα χέρια σε ανθρώπους, τι να σου πω, οι οποίοι δεν ξέραν την αξία τους, αλλά και ο κόσμος με τώρα... Το κάνανε πιο πολύ για διασκεδαστικούς λόγους. Αφού ο κόσμος με τώρα ήθελε να χορέψει να διασκεδάσει και έχει κρασί και μπύρες και αυτά, δεν μπορείς να έχεις μια αξιοπρεπή εμφάνιση. Ειδικά τα δημοτικά ήταν η χαρτούρα. Χρήματα. Πάρε το ένα πενιντάρι και παίξουμε το τάδε τραγούδι. Και ξενύχτια, τώρα να δω. Και εγώ ήθελα μένα να ασχολούμαι με το τραγούδι αυτό, αλλά όχι έτσι σε πανηγυρία, σε μαγαζιά που πραγματικά ήταν η συμπεριφορά των. Το ακροτηρίο δεν ήταν αυτή η οποία έπρεπε. Εσείς θέλετε να ερμηνεύετε τα δημοτικά τραγούδια και ο κόσμος από κάτω να σας ακούει ουσιαστικά. Ακριβώς. Και όχι να τα έχει στο background του αυτιού του, έτσι. Γιατί είναι, ναι. Και από τότε πραγματικά, εγώ όσο μπόρεσα το διατήρησα αυτό. Δηλαδή να πάω σε μια συναυλία. Οι συναυλίες κάνατε αρκετές. Και με, πολλές, ναι. Και με μεγάλα ονόματα, συνεργασίες κλπ. Ακριβώς, ναι. Να πάω στον εξωτερικό να κάνω μια εκδήλωση με ένα σύλλογο πολιτιστικό, να κάνω μια εκδήλωση με ένα δήμο, με μια νομαρχία, στο εξωτερικό, με στείλαν πολλές φορές να εκπροσωπήσω την Ελλάδα, όπως στην Αμερική, στην Αυστραλία, στην Σοβιετική. Και ο Σοβιετική Ένωση, όλες αυτές, όλα αυτά τα κράτη, τα μεγάλα, αυτά με γέμιζαν εμένα. Αυτά με γέμιζαν την ψυχή μου και όχι το πανηγύρι. Σας άρεσε περισσότερο να χρησιμοποιείτε την μουσική και τα δημοτικά τραγούδια του τόπου μας ως ουσιαστικά ένα ιεραποστολικό έργο, έτσι δεν είναι? Ναι, μια ιεραποστολή για την Ελλάδα, για την πατρίδα. Λαογραφία έκανα. Λαογραφία, ακριβώς. Αλλά θα μου πεις κάποιος που θα ακούσει που είναι επαγγελματίας, εμείς τι θα γίνουμε? Δεν πρέπει να ζήσουμε κι εμείς. Και αυτό χρειάζεται. Σε ένα γάμο φερεπίν, σε ένα γλέντι που υπάρχει κέφι, που υπάρχει διάθεση, υπάρχει νεολαία. Λοιπόν, δεν μπορεί να έχεις την απέτηση να σ' ακούει εσένα. Αυτός θέλει να ξεδώσει γίνει τώρα. Λοιπόν, και αυτό χρειάζεται. Αλλά άλλοι είναι για αυτές τις δουλειές. Εγώ δεν είμαι για αυτές τις δουλειές. Οπότε πρέπει να πω, αντιλαμβάνομαι ότι
από την πορεία σας, την καριέρα αυτή που κάνατε, εσείς είστε ικανοποιημένος γιατί κάνατε ακριβώς αυτό που θέλατε. Ακριβώς, ναι, ναι. Και πραγματικά έχει παραξηγηθεί ειδικά για το τραγούδι το παραδοσιακό. Αυτό που έκανα εγώ νομίζω ακόμα ότι πρόσφερε περισσότερα πράγματα, περισσότερη αξία, σοβαρή, τη σοβαρή πλευρά είχα πάρει. Διότι όταν λες τώρα έχει παραξηγηθεί η έννοια αυτός είναι ερασιτέχνης. Έραστης τέχνης στο δημοτικό τραγούδι όμως σημαίνει εραστής της τέχνης. Σημαίνει ερευνητής, ότι έχετε μελετήσει, ακριβώς. Έχετε καλλιεργηθεί μέσα από αυτό και έχετε μεγαλώσει. Που είναι το πιο σημαντικό κατά τη γνώμη μου. Ναι. Έτσι δεν είναι. Το βίωμα, κυρία Ιδονίδη, νομίζω ότι είναι ίσως το μεγαλύτερο μάθημα σε ένα πανεπιστήμιο τελικά, αν υπήρχε σε πανεπιστήμιο, από ότι η μελέτη στη μουσική. Ναι. Χρειάζονται και τα δύο, αλλά απλά το βίωμα σου δίνει πιο πολύ πόθο και πάθος για αυτό που κάνεις. Εγώ πάντως είμαι ευχαριστημένος από την πορεία μου μέχρι τώρα, διότι με τον ερασιτεχνισμό που ασχολήθηκα κέρδισα περισσότερα πράγματα. Θέλετε να πούμε κάποια από αυτά που θεωρείτε ότι είχατε κέρδος από αυτή την δραστηριότητα? Φίλιππιν, να πας να εκπροσωπήσεις όπως εγώ τώρα. Εκπροσώπησα στο Millennium με τον Μπαντερή Βουλγαρή από το ναό του Ποσειδώνα. Ποσειδώνα. Το πρώτο χάραμα. Έτσι. Του 2000. Το θυμόμαστε όλοι. Αυτό και ήταν πολύ συγκινητικό. Επίσης, ας πούμε, το 2004... Στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ολυμπιακούς Αγώνες. Κλείσατε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ναι, ακριβώς. Θυμάστε με ποιο τραγούδι? Φίλοι μου, καλώς ορίσατε. Φίλοι μου, καλώς ορίσατε. Αυτό το τραγούδι έχει ωραίο στίχο. Φίλοι μου, καλώς ορίσατε. Φίλοι μου, αγαπημένοι. Κουπιάστε στο τραπέζι μας με τα πολλά καρούδια. Φάτε και πιέστε, φίλοι μου, γλεντήστε, τραγουδίστε. Αυτόν τον χρόνο τον καλό, τον άλλο ποιος το ξέρει. Για ζούμε, για πεθαίνουμε, για σάρων τόπο πάμε. Υπάρχουν πολλές στιγμές στην πορεία σας, κύριε Χρόνη, που σας έχουν συγκινήσει και σας συγκινούν. Είναι λογικό. Και τώρα ακόμα, όταν το λέω το τραγουδί, κλαίω.
Και φαντάζομαι ότι πολλοί κόσμος όπως και εμείς πάντα συγκινούμαστε όταν σας ακούμε και τότε και σήμερα και πάντα θα συγκινούμαστε, διότι άνθρωποι αυθεντικοί, οι οποίοι έχουν ξεπηδήσει μέσα από την παράδοση και την ιστορία του τόπου μας, νομίζω ότι είναι τα διαμάντια αυτού του τόπου. Το τραγούδι γενικά, το δημοτικό τραγούδι γενικά και όλο τον κόσμο είναι μια παγκόσμια γλώσσα. Το τραγούδι με την γύριση, το χορό δηλαδή και το λόγο συμπληρώνω, αλλά κυρίως η μουσική και η κίνηση είναι ομιλία. Υπάρχουν, ας πούμε, πραγματικά οι δεξιοτέχνες μουσική, οι οποίοι πραγματικά παίζοντας νομίζεις ότι μιλούν και καταλαβαίνεις τι θέλουν να πούνε. Αν πάμε στη σημερινή εποχή, έτσι όπως τα βλέπετε τώρα εσείς, από την πείρα που έχετε, τα βιώματα, όλες αυτές τις έτσι, εμπειρίες που περάσατε μέχρι να φτάσετε εδώ, σήμερα ο τόπος μας, τα χωριά μας, η περιφέρεια, οι καταστάσεις που ζούμε, γεννούν ανθρώπους που αγαπούν τόσο πολύ την παραδοσιακή μουσική, πιστεύετε? Είναι άλλες εποχές. Πώς τα βλέπετε έτσι εσείς από τη δική σας σχολή? Είναι παλιότερες εποχές που το τραγούδι, το δημοτικό ειδικά, είχε άλλο σκοπό. Mm-hmm. Δεν είχε μόνο τη διασκέδαση. Ήταν και η εφημερίδα. Ήταν και το ραδιόφωνο. Όλα τα νέα τα μάθαινε ο κόσμος με το τραγούδι. Και από αυτά που έλεγε και ο Σύμβουνο Καράς, ο δάσκαλος, ο μεγάλος, ότι αν κανείς μελετήσει τα δημοτικά μας τραγούδια, μαθαίνει την ιστορία της Ελλάδος. Και έτσι είναι. Ναι. Αυτό το έλεγα και εγώ πολλές φορές και η Δόμα Ισαμίου. Εσείς ήσασταν δίπλα σε τέτοια ονόματα εξίσου μεγάλα, όπως η Δόμνα Ισαμίου, ο Σιμώνας ο Καράς. Ναι. Έτσι δεν είναι? Βέβαια, εγώ... Καλά, αρχίζοντας βέβαια από τη Ρόζα Σκενάζη, που νομίζω ήταν η πρώτη σας έτσι επαφή στον κόσμο της ερμηνείας της παραδοσιακής μουσικής. Κοίταξε τη Ρόζα Σκενάζη, που πρώτα πολύ γερόντισα. Ναι, ήταν μεγάλη. Ναι, πολύ μεγάλη ήταν, αλλά παρόλα αυτά, ας πούμε, ευτυχώς είχε δισκογραφία πολύ. Και σας επηρέασε. Και με επηρέασε βέβαια πολύ, οπωσδήποτε. Αυτά είναι ταλέντα σπάνια, θεϊκή μελωδία έβγαζε η Μαγκαρίτσα. Η Ρόζα. Αλλά και η μουσική τους που χρησιμοποιούσε ήταν η καλύτερη την εποχή εκείνη. Βέβαια. Και οι περισσότεροι μουσικοί εκείνης της εποχής ήταν αυτοδίδακτοι, νομίζω, κύριε Κόνη. Οι πιο πολλοί. Οι πιο πολλοί ήταν αυτοδίδακτοι. Δούλευε πιο πολύ το πάθος και η αγάπη για την παράδοση. Ναι. Αυτό τους οδηγούσε και τους δίδασκε. Εδώ στην Ελλάδα, οι πιο πολλοί μουσικοί μας, οι παραδοσιακοί, είναι, πώς το λένε, εμπειρικοί. Δεν είναι βουδίου. Mm-hmm. Αυτό όμως έχει και το καλό του, διότι εγώ έχω διαπιστώσει ότι αν πάρεις ένα καλό όργανο παραδοσιακό, το καλύτερο, όπως είναι τώρα Πεπίνο, ο Πετρουλούκας, όπως ήταν ο κόρος, mm-hmm, με το βιολί, αυτοί οι άνθρωποι, ο Τάσος ο Χαρκιάς, ο πατέρας του Λάκη του Γαριά. Θυμάμαι συγκεκριμένα στα Ανόγια. Είχε τότε αναλάβει με το φεστιβάλ, mm-hmm, της Κρήτης ο Μάνος ο Χαρτζηδάκης. Και καλέσει και εμένα σε αυτό το φεστιβάλ. Και ο Μάνος ο Μακαρίτης ήρθε να παρακολουθήσει την πρόβα και είδε, ας πούμε, εκεί πέρα ότι δεν είναι χρησιμοποιήσαμε παρτιτούρες και αυτά. Και λέει, ρε παιδιά, όλα αυτά τα πράγματα τα παίζει χωρίς παρτιτούρα,
Αυτά πρέπει να λέγονται οι λαϊκές όπερες πρέπει να λέγονται. Ενθουσιαζόταν ακόμα και αυτοί οι μεγάλοι, ναι, ναι, που μελετούσαν τη μουσική και την έπαιζαν μέσα τις παρτιτούρες που έγραφαν μουσική. Με τον Παντελή τον Καπακόπουλο, άλλος καλός μουσικός, με τον οποίο συνεργάστηκα κι εγώ, με είχε σωρίσει στη χοροδία του. Ήταν δύο χοροδίες τότε, του Καρά, του Σίμωνα Καρά και του Παντελή του Καπακόπουλου. Ο Παντελής του Καπακόπουλος ήταν ο καλός βιολιστής και αποφάσισε να κάνει δημοτικό τραγούδι στο Ηρώδιο. Για πρώτη φορά ανέβαινε το 66. Για πρώτη φορά ανέβαινε δημοτικό τραγούδι στο Ηρώδιο. Από τα καταγώγια που ήταν τότε στο θέατρο. Γύρω από την Ομόνοια ήταν κάτι μαγαζιά, 40 σκαλιά κάτω στο υπόγειο. Εκεί πήγαιναν και παίζονταν δημοτικά. Γιατί δηλαδή αυτό, γιατί. Γιατί δεν βρεθήκαν οι άνθρωποι να το αξιολογήσουν αυτό το πράγμα. Όταν ήρθε ο Καράς, ο οποίος έλαβε στη ραδιοφωνία ως διευθυντής του τμήματος δημοτικής μουσικής και ο Καπακόπουλος, η Σαμίου. Τότε άρχισε λίγο. 5-6 μία από εμάς, από διάφορα μέρη της Ελλάδος, από ο Μουντάκης, ο δικός σας, ο Κώστας ο Μουντάκης. Άρχισε λίγο να αναβαθμίζεται σαν εικόνα. Ναι. Το και έτσι ανέβηκε και στο Ηρώδιο. Θέλω λίγο να σας μεταφέρω πίσω στη Θράκη και να μου πείτε, κύριε Χρόνη, μετά από όλα αυτά τα χρόνια, η Θράκη του σήμερα με τη Θράκη του τότε έχει πάρα πολλές διαφορές. Μέρα με τη νύχτα. Καταρχήν, δεν γίνονται, ας πούμε, οι γάμοι όπως γινόταν. Και ο γάμος ο Θρακιώτικος ήταν η ιεροτηρεστία. Μια εβδομάδα από τη Δευτέρα μέχρι και το Σάββατο την Κυριακή, μέχρι και την Κυριακή που είχε ο γάμος, πάντα Κυριακή απόγευμα. Πάντα Κυριακή απόγευμα. Υπήρχε κάποιος λόγος γι' αυτό. Είναι έθιμο. Και αυτή η εβδομάδα του γάμου, φαντάζομαι, ήταν όντως μια ιεροτελεστία, διότι εκεί βγαίνανε και πολλά έθιμα της Θράκης. Ακριβώς. Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας. Τη Δευτέρα έκαναν κάτι για το γάμο. Εκείνο που θυμάμαι εγώ ήταν ότι μια μέρα από αυτή τη εβδομάδα βγάζανε και στο σπίτι της νύφης και κρεμούσαν τα πρικιά της, τα κεντήματά της, τι θα έπαιρνες σε ροχισμό. Ό,τι δημιούργησε, ναι, η κόρη μέχρι να γίνει νύφη. Μια μέρα ήταν για το φαγητό, για την προετοιμασία. Να μαζευτούν οι φιλενάδες της νύφης και είπα τα χέρια της με μια μπογιά χίτρινη που λέγεται Κινάς, βάλε και είχε τραγούδι που λέει βάλε κινά στα χέρια σου να δεις ότι είσαι χαρίσκια, δηλαδή χαρισμένη της χαράς. Και το βράδυ του Σαββάτου, όλοι μέχρι τα ξημερώματα γλέντι. Βέβαια. Την άλλη μέρα Κυριακή, πάντα απόγευμα, έγινε τον αγά μας. Και αν η νύφη ήταν από άλλο χωριό, είχε και υποδρομίες να έρθει από το χωριό της νύφης 3-4 παλικάρια μετά ο γάτος και όποιος ερχόταν και έφερνε το χαμπέρι πρώτος ότι έρχεται η νύφη, λοιπόν, έπαιρνε ένα δώρο. Σωσουζδάκια μάνα μα, σωσουζδά μου σκιάνε πήγα. Σωσουζδά μου σκιάνε πήγα, τέτοια δρογίνω δεν ίδια. Σωσουζδά μου σκιάνε πήγα, τέτοια δρογίνω δεν ίδια.
Λοιπόν, γνωριστήκαμε το 58 στο Μανώβριο Νοσοκομείο. Παντρευτήκαμε το 60. Πού να μετρήσουμε τώρα τόσα χρόνια, θα κουραστεί ο κόσμος να το ακούσει. Είναι νομίζω 43. Μια ολόκληρη ιστορική ζωή είναι αυτή. Πρέπει να ξέρετε ότι δεν ζήσαμε εμείς με τα καλλιτεχνικά του Χρόνη. Εργαστήκαμε και οι δυο μας, και εγώ και ο Χρόνης. Ο Χρόνης εργαζόταν εκεί, εγώ πήγα και εγώ να εργαστώ. Δεν πρόλαβα βέβαια να γνωρίσω το χώρο ή να περάσουμε πολλές μέρες. Από την πρώτη εβδομάδα ο Χρόνης, ποιος ξέρει τι ήταν, η μοίρα του ήταν αυτή, να έρθει κοντά μου. Εκεί γνωριστήκαμε, μέσα στο γραφείο του Χρόνη, με φώναξε ο Χρόνης για κάποια δουλειά. Και αυτό δεν ήταν βέβαια μόνο υπηρεσιακό, ήταν και μια πρόταση ζωής όπως ολοκληρώθηκε κατόπιν. Ο Χρόνης αγαπήθηκε πάρα πολύ από την οικογένειά μου, από τους γονείς μου, από όλους τους δικούς μου. Και ζήσουμε μέχρι σήμερα μια ήρεμη ζωή, μπορώ να πω. Μια ζωή χωρίς μεγάλες εκρήξεις, χωρίς αναταράξεις. Τα πρώτα χρόνια όπως υπεργαστήκαμε, ο Χρόνης δεν έκλεισε ποτέ το στόμα του να ασχολείται με τη μουσική. Δεν είναι αυτό ο Χρόνης που φαίνεται έξω, που ακούει ο κόσμος, που απολαμβάνει τη μουσική του. Είναι αυτό που είναι μέσα στο σπίτι. Ο Χρόνης μέσα στο σπίτι δεν μιλάει. Ο Χρόνης τραγουδάει. Χρόνη, ξέρεις ότι ζω γιατί ζεις. Στη Θράκη γενικότερα, κύριε Χρόνη, εκτός από έτσι επηρεάστηκε και η μουσική, όπως και οι γείτονες λαοί επηρεάστηκαν από την θρακιώτικη μουσική, από τους ήχους και όλα αυτά. Υπήρξε και υπάρχει και μια έτσι συμβίωση μεταξύ λαών, διαφορετικών φιλοσοφιών, θρησκειών κλπ. Όπως και τώρα στη Θράκη, έτσι δεν είναι? Ναι. Αυτή τη συμβίωση, ας πούμε, του ελληνικού, του χριστιανικού στοιχείου με το μουσουλμανικό στοιχείο, εσείς έτσι πώς την βλέπετε? Κοίταξε, με τους Τούρκους, όπως είναι γνωστό σε όλους, ότι εμείς ζήσαμε, 400 χρόνια. Mm-hmm. Λοιπόν, μας ξέρουν και τους ξέρουμε καλά. Λοιπόν, βέβαια, το τραγούδι, στα τραγούδια μας είναι χαραγμένο η απέχθεια, το μίσος, και υπάρχουν πολλά τραγούδια, πάρα πολλά τραγούδια. Που έβγαζαν αυτή την... Ναι, που λένε, ας πούμε, τώρα. Ένα τρόπο του λέει τώρα και ο... Πώς του λένε το φίλο μου, το Βασίλη, το Σκουλάς. Το Σκουλά. Ο Σκουλάς. Λοιπόν, λέμε, αυτό το τραγούδι ήρθε από την Μικρασία. Μικρασία, ναι. Και λέει, κάτω στη Ρόδο, στο Ροδονήσι, βγήκε ο Τούρκος να κυνηγήσει. Δεν κυνηγούσε λαούς και λάφια, μόνο κυνηγούσε δύο μαύρα μάτια. Μαύρα μάτια, κόκκινα χείλη, έβγα πουλάκι μου στο παραθύρι να δεις τον ήλιο και το φεγγάρι, να δεις τον ήλιο που θα σε πάρει. Η δόλια η μάνα της τον Τούρκο θέλει και κάθε μέρα τον προξενεύει. Εσύ σήμερα έτσι, βλέποντας πίσω, αναπολώντας όλα αυτά που περάσατε, ποια θεωρείτε ότι είναι τα στοιχεία που κρατήσατε σαν άνθρωπος μέσα σας μέχρι σήμερα? Δηλαδή, τι σας έμαθε αυτή η πορεία σας στο Δημοτικό Τραγούδι και γενικότερα η πορεία σας από τη Θράκη μέχρι την Αθήνα? Γιατί περάσατε και δύσκολες στιγμές, όπως μας είπατε. Τι κρατήσατε σαν άνθρωπος? Τι διδαχτήκατε από αυτή τη ζωή? Κοίταξε, οι εποχές που ζήσα εγώ σαν νέος ήταν, όπως σου είπα, πολύ άσχημες, πάρα πολύ άσχημες. Αλλά τα τραγούδια μέσα είναι διδακτικά. Διότι δεν θα ακούσει τραγούδι μέσα από να μιλάει για μίσος μεταξύ των ανθρώπων. Ναι. Δεν θα δεις τραγούδι που να
πώς το, να κακολογεί κάποιον άλλο συνάνθρωπος. Μιλάει πιο πολύ για αγάπη. Για αγάπη. Διδάσκονος είμαι, επειδή τα περισσότερα τραγούδια μας, εμάς, είναι συμβασμένα με τη θρησκεία μας. Mm-hmm. Βλέπεις ότι είναι γραμμένα τραγούδια για τους Αγίους. Άγιο Γεωργίο, Άγιο Δημήτριο, Άγιο Αθανάσιο και την Παναγία και τον Χριστό. Λοιπόν, και επομένως δεν μπορεί να ακούσεις εκεί λόγο κακό. Αγάπησον φίλουσαν την δικαίως μη σου μένει. Ήτανε μια μόνιμη διδασκαλία. Μια μόνιμη διδασκαλία θρησκευτική, ας την πούμε έτσι. Ναι, γιατί ακριβώς όπως σας είπα, ανθρωπίστικη. Εκείνες τις εποχές οι άνθρωποι ήταν πιο κοντά στο Θεό. Ακριβώς. Δεν ήταν τα πράγματα, δεν είχαν εξυγχρονιστεί τόσο πολύ οι άνθρωποι. Δεν ήταν τόσο ορθολογιστές ενδεχομένως. Και αν θέλετε, δεν είχαν περάσει και τις κακουχίες που περάσατε εσείς εκείνες τις εποχές. Τώρα ο άνθρωπος νιώθει πιο πολύ εμπιστοσύνη στον εαυτό του παρά εμπιστοσύνη στο Θεό. Ακριβώς γιατί δεν περάσαμε αυτά που περάσατε εσείς. Κοίταξε, όσο πιο παλιά πας, τόσο πιο πολύ, πιο άσχημα ήταν τα χρόνια για τους ανθρώπους. Ειδικά τώρα εγώ να ακούω τον πατέρα μου να λέει ότι ήταν 13 χρονών και τον έπαιρνε ο πατέρας του, ο παππούς μου, και πηγαίνει στη Βουλγαρία με τα πόδια. Δεν είχε ούτε ζώο, δεν ένα ζώο, ένα άλογο ή ένα γαϊδούρι, να φορτώσουν με λίγο καλαμπόκι, λίγο κρυθάρι, λίγο σιτάρι, να έρθουν στο σπίτι, να το αρέσουν στο χειρόμελο και να φτιάξουν ένα τραγανά για να φάνε. Εμείς μπροστά στους παλιούς είμαστε βασιλιάδες. Καταλαβαίνεις τώρα, ειδικά όταν είσαι υποκατοχή 400 χρόνια, πήγε έρχεται με τη Χαζάρα ο Τούρκος, ο Εφοριακός, και σου λέει πώς θα έβγαλες 100 κιλά, τα 90 είναι δικά μου, εσύ θα περάσεις με 10. Τέτοια πράγματα. Επομένως, όταν άκουγες, λοιπόν, στην πραγματικότητα να γίνονται τέτοιες αδικίες, έρχεται το τραγούδι και σου απολύνει την ψυχή. Σου απολύνει την ψυχή ότι έτσι έπρεπε να είναι οι άνθρωποι. Με αγάπη, όλοι οι άνθρωποι γενικά. Μαρία, εγώ εν κατακλείδι θέλω να πω ότι είμαι ευχαριστημένος, παρότι έζησα και το χθες με άσχημα, μια 20ετία, 22 χρόνια, διότι το 49, που έφυγα τέλος 49, αρχές 50, ήμουν 21 χρονών. Από εκεί ζήσαμε άσχημα χρόνια. Γιατί όπως είπαμε στην αρχή, με κατοχές, με εμφυλίους, με δικτατορίες, με στερήσεις, αλλά περάσαμε και ωραία χρόνια. Και ωραία χρόνια. Εγώ είμαι ευχαριστημένος, διότι αυτό που έκανα ήταν αυτό που αγαπούσα. Και επομένως, δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα να κάνεις αυτό που θέλεις, αυτό που αγαπάς. Νομίζω ότι είπατε πραγματικά, κάνατε ένα πολύ ωραίο επίλογο. Ότι ο άνθρωπος είναι ευτυχισμένος όταν κάνει τελικά αυτό που αγαπάει. Έτσι είναι. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Κι εγώ σας ευχαριστώ, Μαρία. Για αυτή έτσι την συζήτηση που είχαμε μαζί. Ξέρουμε πολλά για εσάς βεβαίως, δεν χρειάζεται να σας βάζουμε κάθε φορά να μας τα λέτε.
Όμως ήταν μεγάλης αξίας αυτή η συνάντηση σήμερα μαζί σας, γιατί το έχουμε και ανάγκη και εμείς οι δημοσιογράφοι, καμιά φορά να καθόμαστε και με ανθρώπους που έχουν να πούν πράγματα και που αν τους αφήσεις κανονικά δεν θα πρέπει να σταματάνε ποτέ. Διότι η εμπειρία σας και η πορεία σας στη ζωή είναι πολύ μεγάλη, κυρία Δονίδη. Μεγαλώσατε γενιές με τη μουσική σας, με την ερμηνεία σας, κάνατε το εργαστήρι σας. Έχετε εμπνεύσει πολύ νέο κόσμο και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω είναι μια από τις μεγαλύτερες παρακαταθήκες. Γι' αυτό λέω ότι εγώ είμαι ευτυχισμένος και ευχαριστημένος από τη ζωή μου γενικά. Πρώτον, διότι νομίζω κατά το δυνατόν προσέφερα με την ασχολία μου, με την ασχολήσή μου, σε ένα τομέα λαογραφικό κυρίως. Αυτά που μπορούσα να προσφέρω. Αυτά που βγήκαν από μέσα σας τα δώσατε όλα πάντως. Δεν κρατήσατε τίποτα για τον εαυτό σας. Εγώ αυτό έχω να πω. Όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι είναι, Μαρία. Κύριε Ιδονίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, Μαρία. Να είστε καλά, να έχετε υγεία και να ξανανταμώσουμε. Κατευθυνθήτω η πρόσε Espera.